στη Μητρόπολη μας υπάρχουν δύο ιδρύματα, κληροδοτήματα, τα οποία βραβεύουν τους αριστούχους μαθητές και της πόλεως, το ένα το ίδρυμα, και επίσης των γυμνασίων και ηλικίων, του υπόλοιπου νομού, το άλλο το ίδρυμα. Όμως, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, ότι το ένα το ίδρυμα καλύπτει μόνο τα παιδιά των δημοτικών της πόλης και όχι του υπόλοιπου νομού, ενώ το άλλο το ίδρυμα καλύπτει τα παιδιά των γυμνασίων και λυκείων του γενικά όλου του νομού. Υπήρχε και υπάρχει ένα κενό με τα υπόλοιπα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, των εκτός πόλης των Γρεβενών, τα οποία δυστυχώς στις μέρες μας είναι πάρα πολύ περιορισμένα, όπως ξέρετε. Στη Μητρόπολη μας, στην επαρχία μας, έχουμε μόνο δύο εκτός Γρεβενών εξατάξια δημοτικά, στο Καρπερό και στην Κιβωτό, και τα υπόλοιπα είναι τα μονοθέσια Κρανιά, Φελή και Μέγαρο. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην υστερούν και τα παιδιά της επαρχίας, τα υπόλοιπα δηλαδή παιδιά, έτσι ανέλαβε η Μητρόπολη και εκείνη λοιπόν βραβεύει και επαινεί και τους αριστούχους μαθητές και των υπόλοιπων δημοτικών σχολείων της περιφέρειας επαρχίας μας. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα και λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων και καταστάσεων και των υγειονομικών μέτρων, ενώ όπως θα θυμάστε άλλες χρονιές γινόταν η εορτή αυτή ανήμερα της εορτής των τριών ιεραρχών, που είναι η εορτή της παιδείας και του γένους μας, και θυμόμαστε τα πρότυπα της παιδείας, τους τρεις Αγίους Ιεράρχες, οι οποίοι με τη ζωή τους στέλνουν διαχρονικό μήνυμα σε όλους μας, το μήνυμα ακριβώς του ήθους και το μήνυμα και το στίγμα της σωστής αγωγής. Γιατί σκοπός στη ζωή μας δεν είναι, παιδιά μου, να αποκτήσουμε γνώσεις. Σκοπός στη ζωή μας είναι να αποκτήσουμε γνώση. Άλλο γνώση, άλλο γνώσεις. Οι γνώσεις είναι τα ονόματα, τα νούμερα, τα τοπονύμια, οι εξισώσεις, οι χρονολογίες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά η γνώση είναι ακριβώς το ήθος που μας βοηθάει κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι, σωστότεροι και χρήσιμοι στην κοινωνία. Αυτό καλλιέργησαν οι τρεις ιεράρχες, ήθος ή όπως πιο απλά το λέμε ανθρωπιά, και μέσα ακριβώς από την αγωγή τους και μέσα από την παιδεία τους ενέπνευσαν λοιπόν σε όλους διαχρονικά και εμπνέουν σε όλους διαχρονικά ακριβώς αυτόν τον αγώνα της μάθησης. Και είναι εύστοχος ένας επιμέρους χαρακτηρισμός του Υπουργείου Παιδείας που λέει και διαβίου μάθησης. Ακριβώς, γιατί η μάθηση ξεκινάει, θα έλεγα, από την κοιλιά της μητέρας μας και τελειώνει όταν κλείσουμε τα μάτια. Μια ζωή είμαστε μαθητές, αλλά και μια ζωή είμαστε δάσκαλοι. Μαθητές για να μαθαίνουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Δάσκαλοι για να μιλάμε στους άλλους με το παράδειγμά μας και με τη συνέπεια. Με αυτές λοιπόν έτσι τις σκέψεις σας καλωσορίζω, σας εύχομαι καλή χρονιά και ευλογημένη. Σας εύχομαι καλή πρόοδο στη ζωή σας, κάθε προκοπή και πρόοδο να έχετε, έτσι ώστε να γίνετε σωστοί πολίτες στην κοινωνία μας, σωστοί επίσης, σωστά μέλη της Εκκλησίας μας και να γίνετε πάντοτε έτσι χρήσιμοι και για τον τόπο μας και για όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά, καλή πρόοδο και ο Θεός να σας ευλογεί. Καραμιχαηλίδης Ιορδάνης του Λεωνίδα. Κουτούλα Ανδριάνα. Ζέρβας Κωνσταντίνος του Νικολάου. Έλα Κωνσταντίνη. Κιοπλή Νικολέτα του Άγγελου. Λουκάς. Έλα. Αναστάσιος Μάριος του Αποστόλου. Βασιλιάδου Βικτωρία Μαρία. Έλα Βικτωρία Μαρία.